στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύς, ουρανίε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο παταγού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής ο Υιός, εφέλης κύρος εν ημίν και κατάλληλος εν ημάς, από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αρχίσαμε το Τριώδιο εχθές με αυτή την πολύ μικρή αλλά γεμάτο ζωή ευαγγελική περικοπή. Με τους δύο ανθρώπους που ανέβηκαν στο Ιερό, στο ναό δηλαδή, για να προσευχηθούν, όπως λέει η Αγία Γραφή. Και ο Κύριος λέει ότι είναι ο οίκος του πατέρα του και το σπίτι το δικό μας, κατά συνέπεια, αφού είμαστε αδελφοί του Κυρίου. Και ο λόγος της ύπαρξης μέσα στο χώρο αυτό είναι αυτός, μοναδικά, να προσευχόμαστε στο Θεό. Προσευχήθηκαν και οι δύο, γνωρίζουμε, αλλά το καράβι το ένα που ήταν φορτωμένο αγαθά βούλιαξε μες στο λιμάνι, βούλιαξε μέσα στην εκκλησία, ο Φαρισαίος, γιατί το σπουδαιότερο καλό που μπορεί να έχει ο άνθρωπος στη ζωή αυτή είναι η αρετή της ελεημοσύνης, του ελέους. Από 10 πάντα ως 8. Σκορπίζω, δίνω το 10% από αυτά που αποκτώ. Και επιπλέον είχε και την αρετή της νηστείας, αλλά και της προσευχής από ό,τι βλέπουμε. Όμως, παρότι είχε βασικά αγαθά, ετούτης, στο χώρο εκείνο που έπρεπε τα αγαθά να παραμείνουν και να διατηρηθούν, χάθηκαν, βούλιαξαν, στον ιερότερο χώρο, μέσα στην εκκλησία. Το σκεπτόμαστε αυτό το πράγμα. Θησαυροί, ανεπανάληπτοι, μπορεί να χαθούν σε αυτό το χώρο μέσα. Από εμάς τους ιδίους. Ορίστε. Από εμάς τους ιδίους. Ναι, σίγουρο αυτό είναι, υπερσίγουρο. Εμάς τους ιδίους. Πουθενά άλλο. Δεν φταίει ούτε ο άλλος, ο πειρασμός, ο διάβολος, ούτε κανένας άνθρωπος. Από εμάς, πολύ σωστά, από εμάς τους ιδίους. Ενώ ο άλλος δεν είχε κανένα απολύτως, κανένα καλό. Αμαρτωλός τελώνης. Αμαρτωλός πήγε, καθαρός έφυγε. Αυτός κατέβηκε, λέει, δικαιωμένος. Και βέβαια όχι από εμάς. Εμείς δεν έχουμε μάτια για να βλέπουμε μέσα στον άλλον. Γιατί τις περισσότερες φορές τα φαινόμενα απατούν. Βλέπουμε και καμαρώνουμε άνθρωπο και λέμε τι ενάρτητος που είναι. Και αυτός ο ενάρτητος μπορεί να μην είναι και ενάρτητος. Γιατί λέει ο προφήτης ο Δαβίδ, ο άνθρωπος έχει την καρδιά βαθιά. Άνοιξε λοιπόν και μας άνοιξε και τα μάτια. Πάντως, δεν ξέρω πώς εσείς το αισθάνεστε. Εγώ νιώθω την παραβολή αυτή του Κυρίου, που είναι και πραγματικό της, ότι και μια και δυο και 10 και τα διαβάζεις κάθε μέρα, δεν είναι παλιά αλλά είναι καινούργια. Έχει να σου πει. Πρόσεχε. Γιατί μπορεί να χάσεις το φορτίο. Αν έχεις φορτίο. Αν δεν έχεις, σου λέει,
Να ο δρόμος για να αποκτήσεις καθαρό, ολοκάθαρο φορτίο. Ο δρόμος είναι της προσευχής και της μετάνοιας. Ο Θεός η λάστη τίμη το αμαρτωλό. Με λίγα λόγια αυτά για τη χθεσινή εισαγωγή στην Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή, που είναι περίοδος κατεξοχήν μετανοίας. Έτσι αρχίζει η Εκκλησία. Της μετανοίας άνοιξον. Άνοιξον μη πύλα ζωοδότα. Άνοιξε μου. Την πύλη της μετάνοιας για να περάσω μέσα. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Ότι ξέρεις είμαι καθαρός, δεν έκανα τίποτα, δεν σκότωσα, δεν έκλεψα, δεν αδίκησα, δεν υπάρχει το πράγμα. Γράφει η πόρτα μπροστά, μετάνοια. Από εκεί θα περάσεις. Αν δεν περάσεις από εκεί, πρόσωπο Θεού, δεν βλέπεις. Της μετανοίας άνοιξε. Και η άλλη περικοπή που θα ακούσουμε την Κυριακή, και αυτή η περιμετανοίας λόγου κάνει. Να δούμε ορισμένα της επόμενης περικοπής που αναφέρεται στον Άσωτο. Θα πω κάτι που θα είναι αστείο, αλλά ποιο όμως είναι και πραγματικό της. Βρισκόμουν μια Κυριακή πριν από χρόνια μπροστά στην ανάληψη και πηγαίνω στην Εκκλησία. Και με σταματάει κάποιος συντοπίτης, ήταν φιλόσοφο μυαλό. Και μου λέει, κύριε Αδάμ, γύρω τον βλέπω, μου απλώνει το χέρι. Και μου λέει, σήμερα γιορτάζουμε, χρόνια πολλά. Ήταν η Κυριακή του Ασώτου. Ήτανε, είχε στιγμές πολύ καλές αυτός ο άνθρωπος και μιλούσε στην πραγματικότητα πάνω, αλλά φιλοσοφημένη πραγματικότητα. Και εμείς λοιπόν δεν απέχουμε πολύ από τον Άσωτο. Συγχωρέστε με, γιατί λίγο, πολύ, κάποια περιουσία έχουμε κι εμείς ξοδέψει. Και μάλιστα με τον τρόπο που λέει το Ευαγγέλιο. Τώρα, ποια είναι η περιουσία που έχει ξοδέψει, ο νοεί το καθένας, το αντιλαμβάνεται. Κάπου έχει ξοδέψει από την περιουσία του Θεού, που του την έχει πιστευθεί στα χέρια. Πάρτινε και σύμφωνα με την ελευθερία σου πείσον. Κάνε ό,τι σε διδάσκει η ελευθερία παγαθώ βέβαια. Δώσε μου λοιπόν, λέει, την περιουσία μου, το ένα από τα δύο αδέλφια. Και εδώ η παραβολή μας λέει ότι ο πατέρας, φιλάγαθος, πάρε παιδί μου αυτό που σου ανήκει. Δεν του αργήθηκε. Άλλωστε, γι' αυτό είναι και πατέρας, για να αγαπάει τα παιδιά. Και να σέβεται την ελευθερία του παιδιού. Το διδάσκει παραβολή. Δεν του είπε όχι, σε εμποδίζω, η ελευθερία είναι δική σου, σίγουρα πρέπει να γνωρίζω ότι χρειάζεται καλή χρήση η ελευθερία, πάρε τα αγαθά. Ο άλλος έμεινε πιστός στον πατέρα του. Όπως με λέει, έτσι μας λέει η παραβολή. Έμεινε ο μεγαλύτερος γιος με τον πατέρα του. Και λέει ο Άγιος Νικόλαος ο Βελιμίρεβιτς ότι ο μεγάλος γιος γεννήθηκε πρώτος και στη δικαιοσύνη. Όντως λέει ήταν δίκαιος. Όντως ήταν δίκαιος. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Όταν βγήκε από τα χέρια του Θεού, μιλάω με ανθρώπινη
ανθρώπινο λογισμό, όταν ο Αδάμ βγήκε από τα χέρια του Θεού, σίγουρα, λέει η Γραφή, ήταν καλός λίαν. Κακό δεν είχε διαπράξει, αφού βγήκε από τα χέρια του Θεού. Ο δίκαιος λοιπόν Αδάμ τότε ήταν δίκαιος. Είναι ο πρεσβύτερος Υιός αυτός. Αργότερα ήρθε ο Αδάμ ο δεύτερος, να το πούμε έτσι το καταλάβουμε, που είπε ναι στον Όφη και απομακρύνθηκε από τον Θεό. Δύο πρόσωπα. Ένας άνθρωπος με δύο πρόσωπα. Το ένα είναι της υπακοής στο θέλημα του Θεού, το άλλο είναι της ανυπακοής. Και η υπακοή στο θέλημα του διαβόλου. Ο δίκαιος προηγείται. Και η παραβολή αναφέρεται ακριβώς στον άνθρωπο, στον κάθε άνθρωπο, που έχει δύο θελήσεις, μία θέληση έχει, αλλά ανάλογα που θα την κλείνει τη θέλησή του. Στο αγαθό, τότε είναι του Θεού. Θα κλείνει τη θέλησή του στο κακό, τότε είναι του πειρασμού, είναι του διαβόλου. Λοιπόν, παίρνει λοιπόν την περιουσία του, του κάνει τη χάρη ο πατέρας και τη σκόρπισε, λέγει, μεταπορνών και μοιχών στην ασωτεία. Και σίγουρα όταν λέει απομακρύνθηκε από τον πατέρα του ο Υιός, δεν είναι δυνατόν να είχε φύγει μακριά από τα μάτια του Θεού. Γιατί κανείς δεν είναι μακριά από τα μάτια του Θεού. Όλα τα βλέπει ο Θεός, όλα τα ακούει. Θέλει να πει ότι χειρίζομαι ό,τι καλό μου έχει εμπιστευτεί ο Θεός, το χειρίζομαι όπως εγώ θέλω, επί κακό, σε μία κοινωνία που ζει στο βούρκο. Τις συναναστροφές τις ανθρώπινες, πώς τις χειρίζεται ο κάθε άνθρωπος. Σύμφωνα με το θέλημα του Θεού ή σύμφωνα με το θέλημα του διαβόλου. Έτσι λοιπόν, εκείνος έζησε τη ζωή την άσωτη. Θέλω να προσέξουμε λίγο και στη συνέχεια να δούμε. Μας αναφέρει η περικοπή ότι έφτασε στο έσχατο σημείο ζωής. Όταν λέει επίνασε και δεν είχε να φάει, τι του έμενε πια, να πεθάνει. Να πεθάνει της πείνας. Έσχατο σημείο ζωής. Και ακόμα έφτασε σε σημείο να είναι παρακάτω και από τα ζώα. Γιατί λέει έτρωγε από τα χαρούπια που έτρωγαν οι χείροι. Και όπως λέει ο Άγιος Νικόλαος ο Βελιμίρεβιτς, ότι όταν σκέφτηκε να πάω στον πατέρα μου, όταν πείνασε βέβαια, και να του πω πατέρα, αμάρτησα σε σένα, αμάρτησα στο Θεό, ξέρεις, δέξε μου, δέξε με στο σπίτι σαν ένα των μισθείων σου, σαν ένα, λέει, από τους μισθωτούς. Και ο Άγιος Νικόλαος ο Βελιμίρεβιτς στη λέξη μισθωτούς δεν αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ήσαν οι δούλοι του σπιτιού που έπαιρναν ένα μεροκάματο, αλλά κατώτερα όντα, και από το, κατώτερα όντα από τον άνθρωπο. Κατώτερα όντα από τον άνθρωπο, που τα προσέχει ο Θεός και τα φροντίζει, γιατί έχουν απολέσει, γιατί δεν έχουν το νου. Δεν έχουν το νου. Θέλω να ορισμένα σημεία της παραβολής να προσέξουμε. Λέγει ότι
Ο άσωτος Υιός που έφυγε από τον πατέρα του, κάποια στιγμή κατάλαβε ότι τι έκανα μέχρι τώρα, ήρθε λέει στον εαυτό του, ελθόν εις εαυτόν. Όταν κατάλαβε πού είχε φτάσει και έκανε και τη σύγκριση ποιος ήταν πριν, ένας Άγιος της Εκκλησίας, δεν θυμάμαι ποιος, όπως τον πρόεδρο, δεν με σας ενδιαφέρει, το θυμάμαι όμως εγώ, λέγει, τι σημαίνει το ελθόν εις εαυτόν? Ότι τόσο καιρό ζούσε μακριά από τον εαυτό του. Δεν καταλάβαινε τι έκανε. Μακριά από τον εαυτό του. Λέγει ο Άγιος Νικόλαος Βελιμίρεβιτς, κάποτε επισκέφθηκα ένα ψυχιατρίο και ζήτησα από τον προϊστάμενο γιατρό να μου δείξει ποιος είναι ο πιο βαριά άρρωστος. Με οδηγεί και τον βλέπω να είναι δίπλα στο γιατρείο του αυτός ο άρρωστος, αλακισμένος με σύρματα. Και του απευθύνω, λέει ο Άγιος, το ερώτημα. Τι κάνεις, τι να κάνω εδώ που μου έχουν κλείσει οι τρελοί, που να παίξω? Χαρακτήριζε τους απ' έξω όλους τρελούς. Και συνετός ήταν αυτός. Δεν είχε γνώση εσωτερική τι ακριβώς του συνέβαινε. Είχε χάσει τον εαυτό του εντελώς. Και χαρακτήριζε τους γνωστικούς όλους τρελούς. Και ο άσωτος Υιός έβλεπε ότι όσο καιρό ήταν μακριά από τον πατέρα του, ότι ο πατέρας του ήταν έξω από τη λογική, έξω από τα όρια της ηθικής τάξεως. Όταν πια ο άσωτος Υιός συνήλθε, κατάλαβε ότι είναι μακριά από τον πατέρα του. Μακριά από τον πατέρα του. Δεν γεννηθήκαμε για να είμαστε μακριά από τον Πατέρα μας, από τον Θεό. Γεννηθήκαμε για να είμαστε πάντα κοντά Του. Διάβαζα τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, που λέει, που χαρακτηρίζει την αμαρτία τέρας. Αυτό το τέρας, το απέσιο τέρας, γιατί είναι τέρας, ο διάβολος τέρας είναι, χωρίς τον άνθρωπο από τον Θεό. Αυτό το τέρας οδήγησε το βαρύ φορτίο να το σηκώσει ο Κύριος και να ανέβει πάνω στο σταυρό, να γίνει ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Με αυτό το τέρας συναστρεφότανε ο άσωτος Υιός. Χωρίς τον Κύριο, ο άνθρωπος είναι εκτός εαυτού, έξω της αυτό που ονομάζει ο ίδιος ο άνθρωπος, έξω και μακριά και από την ορθή λογική. Χωρίς τον Κύριο, το μυαλό το ανθρώπινο βαδίζει 100% στην πλάνη. Άμα διαβάσουμε τον πατέρα Παΐσιο σε ένα από τους τόμους του
πάθη και αρετές, θα δούμε μέσα τον Άγιο Κοινογέροντα να αναφέρει πολλά παραδείγματα που αποδεικνύει χειροπιαστά ότι αυτό από μονάχο του που εμείς λέμε είναι λογικός ο Α, Β, ο Γ, από μονάχο του σύρεται στην πλάνη. Αυτό είναι 100% αλήθεια. Δεν υπάρχει ούτε τόσο δούλη μέρος να πούμε ότι δεν είναι σωστό, δεν είναι αληθές. Αλλά ο άνθρωπος χρειάζεται να υφίσταται μία καθημερινή καλλιέργεια εσωτερική με προσευχή και με γραφές και με άλλα βιβλία και θα βλέπει ότι όλη την ώρα τον τραβάει το κακό να το σκέπτεται λογική. Και στον εαυτό μας αλλά και στους άλλους παρατηρούμε, δεν παρατηρούμε αμέσως το κακό που κάνει. Και να μην κάνει κακό πάλι, μια κίνηση που θα κάνει, το μυαλό μας λέει, κοίταξε τι έκανε χωρίς να είναι κακό πολλές φορές. Εκτός εαυτού, εκτός λογικής είναι ο άνθρωπος που βρίσκεται σε αποστασία μακριά από το Θεό. Αυτό μας διδάσκει εδώ η παραβολή. Και αναφέρει ο Άγιος Νικόλαος ο Βελιμύριβιτς, του είχε βάλει ο Θεός, λέει, μια σπίθα μέσα που, σε όλους μας, που όταν φεύγουμε μακριά από το Θεό, μια σπίθα και μια ευαισθησία στη συνείδηση. Μπορεί να καλύπτεται, αλλά κάποιες στιγμές δίνει αναλαμπές. Σε μια τέτοια αναλαμπή βρέθηκε ο άσωτος που έκανε τσαφ και βέβαια και πόναγε και κατάλαβε, βέβαια τι έκανα. Δεν αφήγει κανένα Θεός. Του Πατέρα μας, του Θεού, η αγάπη του Θεού δεν είναι δυνατόν να μετρηθεί. Είναι άπειρη. Κοιτάξτε να δείτε. Ο Θεός σίγουρα γνώριζε, αυτό λέει, και γνωρίζει. Κάθε αποστάτη, πότε πιάσει τη στιγμή στη διάνοιά του, εάν υπάρχει πρόθεση, θα πει να γυρίσω στον Πατέρα μου. Για σηκώθηκε λίγο, σηκώθηκε λίγο. Λοιπόν, να γυρίσω στον Πατέρα μου. Και μας λέγει, μας πληροφορεί η περικοπή. Έτι μακράν απέχοντος, λέει, ήταν μακριά, λέει, ο άσωτος Υιός από τον Πατέρα του, ο πατέρας του τον είδε. Και όχι μόνο τον είδε, αλλά ενώ είχε σχεδιάσει το μυαλό του να του πει ο άσωτος, Πατέρα, αμάρτησα στον ουρανό. Αμάρτησα και ενώπιόν σου. Και δεν είμαι άξιος να είμαι παιδί σου, αλλά πάρε με σαν ένα υπηρέτη σου. Δεν τον άφησε, λέει, να συνεχίσει το λόγο, αλλά μόλις είπε Πατέρα και λοιπά, τον αγκαλιάζει, τον φυλάει. Ούτε καν να απολογηθεί δεν τον άφησε. Βλέπεις στην παραβολή μέσα να απολογείται καθόλου πουθενά ο άσωτος. Πουθενά δεν απολογείται. Δεν τον αφήνει. Και δίνει τις εντολές τι πρέπει να γίνει για να ενταχθεί μέσα στο χώρο των Αγίων. Όταν λέει αμάρτησα στον ουρανό. Ουρανός εδώ είναι ο χορός των αγγέλων όλων.
ο χορός, όλοι οι άγγελοι. Και πώς το ξέρουμε, να, μας το λέει ο Κύριος ο ίδιος. Λέει, επί 9 αμαρτωλό μετανοούντι, για ένα αμαρτωλό, λέει, που κάνει τα βήματα της μετάνοιας, χαρά γίνεται εν ουρανό. Από ποιους γίνεται χαρά? Τους αγγέλους. Οι άγγελοι του Θεού χαίρονται και για την μεταστροφή από το κακό στο καλό. Ουρανός εδώ λοιπόν, πατέρα αμάρτησα στον ουρανό, στα πρόσωπα των αγγέλων και στο πρόσωπο δικό σου. Και οι άγγελοι, όταν λέει ο Κύριος, πάρτε τον, πλύντε τον, βάλτε το δαχτυλίδι, βάλτε την παπούτσια, βάλτε την πρώτη στολή, την πρώτη στολή, πρώτη στολή, είναι αυτή που φόρεσε ο Αδάμ να βγει από τα χέρια του πατέρα του. Αυτή είναι η πρώτη στολή. Δεν έχουμε άλλη στολή πρώτη. Αυτή του έδωσε ο Θεός. Έναν καθαρό Αδάμ φτιάξε. Λοιπόν, τόσο καθαρός. Τόσο καθαρό το κάνετε. Πού τον παρέδωσε? Στους αγγέλους και εφόσον ανήκει η Εκκλησία εδώ, στους ιερείς οι οποίοι είναι ενταγμένοι να καθαρίζουμε την Θεία Ιερά Ξεμολόγηση και Θεία Ευχαριστία τον άνθρωπο. Να τον επαναφέρουν στην πρώτη στολή. Καθαριότητα. Καθαρίστε τον, λέει. Είναι το παιδί μου. Έτσι δεν τον ονομάζει. Το παιδί μου. Δεν είχε πεθάνει ακόμη. Γιατί αν είχε πεθάνει θα έλεγε κάτι άλλο η Γραφή. Αλλά ήταν πεθαμένος πνευματικά, όχι και σωματικά, και ούτε εντελώς πνευματικά. Νεκρός είναι και ανέζησε. Ήταν πεθαμένος και έζησε, λέει, και ξανααστήθηκε κατά έναν τρόπο. Βάντε του, λέει, και ένα δαχτυλιδάκι στο χέρι. Είναι ο αραβώνας που κάνει το Άγιο Πνεύμα όταν συντελεί στην κάθαρση του ανθρώπου και τον ενώνει με τον Κύριο. Το Άγιο Πνεύμα ενώνει με τον Κύριο. Αυτό κάνει το έργο της επαναφοράς και της ενώσεως του ανθρώπου με το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Του βάλα και δαχτυλίδι. Αλλά λέει και παπούτσια να του βάλετε. Έχουν σημασία και αυτά. Δεν είναι έτσι? Τα παπούτσια, λέει εδώ ο Άγιος Νικόλαος που μπροστά μου, είναι η καλή πρόθεση για καλό έργο από εκεί και πέρα. Η θέληση που θα έχει από εκεί και πέρα, θα περπατάει ο άνθρωπος με την καλή θέληση από εκεί και πέρα. Τα παπούτσια που του βάλανε. Αυτή η παραβολή για την οποία κάνουμε λόγο τώρα, που ονομάζεται άσωτος, αλλά και μετανοήσεις άσωτος, άσωτος σε μια πορεία ζωής, αλλά και σε κάποια στιγμή τη ζωής του μετεστράφει, μετενόησε και γύρισε. Αυτή η παραβολή είναι το απάβγασμα της Αγίας Γραφής. Είναι δηλαδή ήλιος μες στην Αγία Γραφή. Έχει προφητικό χαρακτήρα. Μπορούμε να μιλάμε και να λέμε αναφέρεται στον κάθε άνθρωπο χωριστά, αλλά και σε ολόκληρη την κοινωνία μαζί. Κάθε φορά που η κοινωνία σαν σύνολο φεύγει και λέει εγώ θα χαράξω αυτά που μου υποδεικνύει η λογική, αυτά που μου ζητάνε οι επιθυμίες μου και οι όρεξεις μου σαν κοινωνία και ζει τη ζωή του ασώτου σαν κοινωνία, μιλάει η πραγματικότητα, φτάνει η κοινωνία στη θέση του ασώτου που πείνασε. Όλοι ζούμε την περίοδο που γυλάει τώρα το φαινόμενο, αν όχι σε μας, σε ένα ποσοστό αδελφών μας, το φαινόμενο της πείνας. Έχει προηγηθεί δυστυχώς η ασωτεία
του ασώτου Υιού. Στο στην κοινωνία μέσα. Έχει αφήσει η κοινωνία προηγουμένως το μεγάλο Θεό και έχει ανατρέξει για να βρει το δρόμο του ασώτου και τη ζωή του ασώτου και την βρήκε τη ζωή του ασώτου αλλά και τα κατάντια του ασώτου. Ο προφήτης Ηλίας, γιατί πολλοί λένε, εντάξει, εμείς οι μεγάλοι φταίξαμε. Οδηγήσαμε κάπου σε ατραπού, σε μονοπάτια, απόκριμνα τα παιδιά. Τι φταίνε τα παιδιά και τι φταίνε τα μωρά. Ώστε, αν ασωτέψαμε εμείς και τα παιδιά να υφίστανται την ίδια ποινή που εμείς οι μεγάλοι υφιστάμεθα. Στην εποχή του προφήτη Ηλία, ο προφήτης ζούσε κάτω από το θέλημα του Θεού. Αλλά ο Ισραήλ, ο Ισραηλιτικός λαός, είχε αφήσει τον αληθινό Θεό. Ενώ του είχε δείξει ο Θεός από την Αίγυπτο και ύστερα ότι είναι μαζί του πάντοτε και τον φυλάει εν τούτης και είχε χειροπιαστά σημάδια για αυτή την πραγματικότητα, εν τούτης άφησε το Θεό και ακολούθησε το άψυχο άγαλμα του Βάαλ, με άλλα λόγια λατρεία στον Σατανά. Ο προφήτης κατ' εντολή του Θεού δίνει το μήνυμα. Δεν τον ακούει κανείς. Κανείς και όλοι οι προφήτες. Ήταν το καμπανάκι οι προφήτες. Το καμπανάκι που χτύπαγε και έλεγε «Καταλάβετε το, θα τιμωρηθείτε. Κακό μας περιμένει όλους». Δεν βγάζανε τον αυτό τους έξω. Και αυτοί μέσα στο καζάνι που έβραζαν οι υπόλοιποι της ποινής, στο καζάνι της ποινής, δεν έλεγαν ότι ξέρεις εγώ, Κύριε, αφού κάνω το θέλημά σου, γιατί τιμωρούμε και εγώ. Ο προφήτης Ηλίας πείνασε και αυτός. Θυμηθείτε το παράδειγμα. Πεινασμένος πήγε στη χείρα που είχε δύο κούφτες αλεύρι να το ζυμώσει, να το φάει ήδη, να κάνει λαγάνες και ζήτησε λίγο να φάει προφήτης και λέει πάρα το και εμείς σας πεθάνουμε, πήγε η χείρα. Ήταν φιλέσπλαχη η χείρα. Και της ανέστησε και το παιδί στη συνέχεια. Δεν είπε γιατί με τιμωρείς εμένα Κύριε. Εγώ εκτιρώ το θέλημά σου. Εγώ το θέλημά σου είπα στους ανθρώπους και κακοπερνάω για αυτό το θέλημα. Με αυτό θέλει να δείξει ο Κύριος ότι το θέλημα του Κυρίου για να εφαρμοστεί χρειάζεται κόστος. Είναι έτσι Βασίλη? Απόλυτα. Κόστος. Χωρίς κόστος η πίστη μας δεν στηρίζεται. Άλλωστε το πιστεύω το δικό μας τον Ορθόδοξο στηρίζεται στο κόστος της αιματοχυσίας εκατομμυρίων, της θυσίας εκατομμυρίων μαρτύρων. Εκατομμύρια μάρτυρες έχει σαν το αίμα τους και το δέντρο της Ορθοδοξίας σήμερα υπάρχει. Δεν θα μπορέσουν ποτέ, μα ποτέ, όσο και να το χτυπήσουν, να το καταβάλουν το δέντρο της Ορθοδοξίας. Είναι ο ίδιος ο Κύριος. Θα ακούσουν εκείνο που άκουσε και ο Παύλος την ημέρα που γύρισε τον Κύριο. Σκληρών είναι να χτυπάς. Ξυπόλυτος, τα καρφιά με δύναμη με τα πόδια σου. Τα πόδια σου ματώσουν, εσύ δεν υποστείς πόνους, τα καρφιά δεν πάθουν τίποτα. Το ίδιο κάνουν και αυτοί. Δεν το αντιλαμβάνονται. Αυτοί που έχουν σκοπό, την Εκκλησία να τη χτυπήσουν. Με την πείνα που περνάει ο λαός. Δεν είναι άλλο στόχος, το μου πήγε άλλη φορά.
επαναλαμβάνω, για να είμαστε, μέσα στο θέμα είμαστε. Πείνασε ο αποστάτης άσωτος Υιός, εφόσον έφυγε από το Θεό. Πεινάει και η κοινωνία μας, η αποστατούσα ήδη από το θέλημα του Κυρίου. Πεινάει. Θα συμβεί τι, σίγουρα μέσα από αυτό το καμίνι της πείνας, της ταλαιπωρίας, θα βγει το καλό. Το καλό της ανάνυψης, το καλό της μετάνοιας, εκείνο που έχουν την καλή πρόθεση. Υπάρχουν και ένα μεγάλο ποσοστό που δεν έχει καλή πρόθεση, που δεν πρόκειται να καταλάβει. Ο Κύριος θέλει να περισσώσει, θέλει να περισσώσει αυτούς που έχουν την καλή πρόθεση. Και προσπαθεί, κοιτάξτε να δείτε κάτι, ο άσωτος σώθηκε στο παραπέντε, στο παραένα λεπτό. Τη στιγμή που θα παρέδει την ψυχή του από την πείνα, την ώρα εκείνη του ήρθε στο μυαλό, ερθώνησε αυτόν, είπε, θα γυρίσω στο πατέρα μου. Γιατί εκεί δεν πεινούσα. Ένα μεγάλο ποσοστό θα είναι στην αποστασία. Ένα άλλο ποσοστό που ακολουθεί τους πολλούς χωρίς να καταλαβαίνει, θα καταλάβει και θα γυρίσει στον Κύριο. Λέγει ο προφήτης Δαβίδ, Κύριε, εν θλίψη εμνήστη μέν σου. Όταν είμαστε στη σκλαβιά, μέσα στη θλίψη, τότε σε θυμηθήκαμε. Τότε πήραμε τα όργανα, μάλλον όχι, τότε κρεμάσαμε τα όργανα σε ένα ποτάμι στη Βαβυλώνα και κλαίγαμε και θυμόμαστε σαν σκλαβωμένοι την Ιερουσαλήμ. Τότε μας είπανε, παίξτε μας κάνα κομματάκι με τα όργανά σας αυτοί που μας σκλαβώσανε, και είπαμε, είναι δυνατόν εδώ στη σκλαβιά που είμαστε και μας λείπουν τα πάντα να κάνουμε αυτό που λέτε εσείς. Να μας κολλήσει η γλώσσα στο λαρύγι, λέει ο ψαλμωδός. Κολληθεί η γλώσσα με το λαρυγί μου, εάν μη σου μισθώ Ιερουσαλήμ. Ανάλογη περίπτωση θα συμβεί και στην εποχή μας. Είμαστε ο νέος Ισραήλ που μας κάλεσε ο Κύριος για σωτηρία, και ένα ποσοστό που ονομάζεται λίμα, ο Απόστολος Παύλος λέει, πάντοτε υπάρχει ποσοστό πιστών στο θέλημα του Θεού και ονομάζεται λίμα, υπόλοιπο. Έτσι λοιπόν υπάρχει ένα υπόλοιπο που ζει εν αγνία, και με το τράνταγμα που γίνεται τώρα ξυπνάει και λέει, φέρνει στο νου του πως ξεκίνησε κάποτε και είναι τώρα στη θέση που βρίσκεται σαν τον άσωτο Υιό, και επανέρχεται στα λογικά του, γιατί ένα χρονικό διάστημα μεγάλο ήταν εκτός εαυτού. Όταν συνέρχεται ο άνθρωπος, λέει, πορεύσομαι προς τον πατέρα μου, καιρό αυτό, θα πάω στον πατέρα μου το Θεό και θα του πω, ναι είμαι αποστάτης, ναι δεν είμαι παιδί σου, ναι δεν ξέρω κοντά σου. Αυτούς τους λίγους που λέει ο Κύριος, γιατί λέει, το ποίμιό μου, λέει ο Κύριος, είναι μικρό. Και όσο πέραν τα χρόνια, τόσο θα μικραίνει περισσότερο. Γιατί? Διότι θα απουσιάσει εντελώς η αγάπη από τον κόσμο και τότε η κοινωνία θα γίνει ψυγείο από αγάπη. Ψυγείο από αγάπη, ψυγείο από αισθήματα. Και θα είναι μόνο οι λίγοι το μικρό ποίμιο του Κυρίου. Λοιπόν, ο άσωτος Υιός της παραβολής μας λέγει ότι συναστράφηκε σαν με τους χείρους, σαν χειροβοσκός.
Αυτός είχε παρέα. Μας πληροφορεί ο Άγιος Νικόλαος Βελιμίρεβιτς το εξής. Οι χείροι εδώ έχουν μια βαθύτερη σημασία. Με αυτούς πρέπει να υπονοήσουμε τα πονηρά πνεύματα. Τους κατοίκους της βασιλείας των δαιμόνων. Έχουν και αυτοί βασίλειο, τα πονηρά πνεύματα. Με αυτούς συνάστρεφότανε ο άσωτος Υιός. Τα πονηρά πνεύματα είναι φορείς κάθε ακαθαρσίας, όπως και χείρι. Γι' αυτό λέει χείρι, παραλληλισμός. Άσε μας, Κύριε, να μπούμε στους χείρους. Έτσι δεν είπανε τα δαιμόνια που έβγαλε από τον δαιμονισμένο Κύριος. Γιατί έχουν συναφή ζωή. Οι χείροι ζουν στην ακαθαρσία και τα δαιμόνια στην ακαθαρσία ζουν. Και οι χείροι είναι τα ορατά σύμβολα, οι χείροι, τα γουρούνια, είναι τα ορατά σύμβολα της βρωμιάς. Όταν ο Κύριος εξέβαλε τα πονηρά πνεύματα από το δαιμονισμένο στα γάδαρα, τα έστειλε στους χείρους. Όπως οι χείροι είναι κολλημένοι στη γη, έτσι και τα πονηρά πνεύματα ριζώνουν μέσα στον άνθρωπο. Το προσέχετε αυτό. Τα πονηρά πνεύματα ριζώνουν μέσα στον άνθρωπο και δεν μπορεί να αποκολληθεί. Γίνεται λοιπόν ρίζωμα των δαιμόνων. Ως ότου βρουν μέσα κάποια καθαρσία για να τραφούν. Το προσέχουμε, λέει, μέσα στην ψυχή έρχονται, ριζώνουν μέχρι να βρουν βρωμιά για να φάνε τα δαιμόνια. Με τα ξυλοκέρατα πρέπει να υπονοήσουμε κάθε καθαρσία μέσα στον άνθρωπο. Δηλαδή πονηρές σκέψεις, αμαρτίες, ακάθαρτους λογισμούς, λάγνες επιθυμίες, πάθη ανθρώπινα. Αυτά είναι βρωμιά που φωλιάζει μέσα στη ψυχή του ανθρώπου. Που εμείς δεν χαμπαρίζουμε ευρύ. Δεν χαμπαρίζουμε, λέει ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης. Αν η αμαρτία ήταν μικρό πράγμα, δεν θα χρειαζόταν να κατέβει ολόκληρος Θεός, να γίνει άνθρωπος και να σταυρωθεί και να σηκώσει την αμαρτία του κόσμου. Να γίνει αυτός να γίνει αυτός το πρόσωπο που θα σηκώσει την αμαρτία ή να βγει μέσα από τον άνθρωπο. Θα μιλήσουμε όταν θα έρθει η ώρα πάνω σε αυτό. Όλα όσα γίνονται στο σκοτάδι της ψυχής του ανθρώπου, εκεί που δεν φτάνει ο θείος φωτισμός, όπως οι καρποί που αναπτύσσονται μέσα στο έδαφος, είναι ακάθαρτη προφή για τα πονηρά πνεύματα. Όλα ό,τι κακό αφήνουμε και φωλιάζει μέσα και το εξεργαζόμαστε, είναι τροφή τους. Και έρχονται και τρώνεται από την τροφή αυτή και μας κάνουν παρέα. Βλέπετε, Άγιοι μου προβολέας, είναι και αυτό που έχουμε εδώ πέρα. Και νιώθουν ότι πράγματι αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ότι στη βρωμιά πάνε χείροι, στη βρωμιά πάνε και τα πονηρά πνεύματα. Η βρωμιά είναι μέσα μας, μέσα θα πούν και αυτά. Έχετε προσέξει που λέει, έβγαλε, λέει, άμα βγει το πονηρό πνεύμα από τον άνθρωπο, πάει, λέει, έξω, λέει, στην έρημο. Αλλά άμα δώσει, λέει, αφορμή πάλι ο άνθρωπος που είπε ότι γυρίζω σε ένα Κύριε, διώξε από μέσα και φεύγουνε, αλλά άμα ξανανοίξει την πόρτα, λέει, τότε παίρνει άλλα 7 πόνιρα πνεύματα και πάει και γόνεται μέσα και δεν βγαίνει με τίποτα, λέει. Και έσονται, λέει, τα έσχατα χείρονα των πρώτων. Θα γίνει χειρότερα από ήταν πριν. Τρέφονται τα πονηρά πνεύματα, έχουν τροφή, απομυζούν κάθε ικμάδα από την ψυχή του ανθρώπου και μετά και λες, κοίταξε ένας άνθρωπος, μα δεν χαμπαρίζει καθόλου. Ούτε ηθική έχει, ούτε δίκαιο έχει, ούτε Θεό έχει, τίποτα δεν σέβεται. Είναι ακριβώς αυτό εδώ που λέμε τώρα. Ο άστος Υιός έχει πολλά να μας μάθει, πολλά να μας δείξει, για να έρθουμε στον εαυτό μας να καταλάβουμε τι κάνουμε όταν κάνουμε το κακό. Θυμάμαι τώρα πάλι τον Άγιο Νικόλαο του Αγιορείτη. Θα πω μια εξίσωση. Λέμε εμείς ένα και ένα ίσον δύο. Ο Άγιος Νικόδημος λέει μία αμαρτία ίσον άπειρο κακό. Δέστε το καλά. Μία αμαρτία
Είσαι ο άπειρο κακό. Άπειρο κακό. Μία μόνο μία αμαρτία. Έλα τώρα και βάλε φθόνο, μίσος, ψέμα, φόνο κλπ. Που δεν είναι μία αμαρτία, είναι ένα σωρό από αμαρτίες. Τι κακό επεξεργαζόμαστε μέσα στον εαυτό μας. Άπειρα κακά. Άπειρα κακά. Το δεν έκανα τίποτα, το λέει αυτός που δεν χαμπαρίζει, γρή, είναι τσιμέντο. Αυτός που καλλιεργεί τον εαυτό του, κάθε και βλέπει και λέει, ο Άγιος μου λέει ότι η αμαρτία είναι το χειρότερο κακό που έχει ο άνθρωπος να αντιμετωπίσει στη ζωή του. Αυτό εκμεταλλεύεται ο πειρασμός και αυτό προσπαθεί να καλλιεργήσει μέσα μας. Τα πονηρά πνεύματα όμως δεν δίνουν τη τροφή αυτή στον άνθρωπο από τη στιγμή που μπήκε στην υπηρεσία τους. Τον τρέφουν ως τη στιγμή που θα γίνει ολότελα δικός τους. Ολότελα δικός τους. Που θα υποταχθεί στη δύναμή τους. Μετά, όταν τον έχουν στο χέρι τους, δεν υπάρχει λόγος να το ταΐσουν άλλο. Όσο λέει είμαστε στα χέρια τους. Τους λένε, έλα, τι θυμάμαι τώρα. Για να το καταλάβω πιο καλά τι είναι αυτό που λέει. Συζήτησα εγώ τις προάλλες με έναν χιλιαστή. Και λέω, πληρώνονται. Όχι, δεν πληρώνονται, έχει τη δουλειά του ο καθένας, μου απάντησε μια κοπέλα στο σούπερ μάρκετ. Χιλιάστρια. Λέω, τη δουλειά τους. Τη δουλειά ποιος τους δίνει. Αυτοί που είναι αρχηγοί της εταιρείας. Για να μπορούν να ζουν. Και για να τρέχουν δεξιά και αριστερά. Τρέφει ο πειρασμός με τη δική του τροφή τον άνθρωπο. Αλλά κάποια στιγμή τον αφήνει ο πειρασμός και να πεινάσει τον άνθρωπο. Τον αφήνει και να πεινάσει. Δεν χαίρεται. Ωρα καλή, κοιτάξτε. Ζούσαμε, θα λέγαμε, με όλα τα καλά μας. Και βρισκόμαστε τώρα να μην έχουμε. Και να χρωστάμε βρισκόμαστε. Αυτό τι είχε να πει. Μας έδινε πάρτε, μας κοίμιζε ο πειρασμός και εμείς λέγαμε εντάξει καλά πάμε. Ενώ το θέλημά του κάναμε. Τώρα λέει εγώ δεν χαίρομαι να έχετε να φάτε, χαίρομαι να πεινάτε. Αυτή είναι η χαρά του. Γιατί λέει η Αγία Γραφή ότι είναι ανθρωποκτόνος. Το καταλαβαίνετε πολύ καλά. Του αρέσει οι άνθρωποι να σκοτώνονται. Να αυτοφωνεύονται, να τους σκοτώνει ένας τον άλλον, να μην έχουν να φάνε παιδά τους πείνας. Αυτό του αρέσει. Να γίνονται πόλεμοι. Αυτό αρέσει τον πειρασμό. Και αυτό συμβαίνει όταν οι κοινωνίες παραλύουν εντελώς. Παραλύουν εντελώς. Τότε έρχεται τάκ και λέει το κακό ομαδικό, όχι ατομικό σαν τον άσωτο ή ποτά μόνος του. Κοινωνία είναι άσωτη εξ ολοκλήρου, σαν άσωτη πρέπει να υποστεί την ποινή της. Δεν χαίρεται, επαναλαμβάνω, ο πειρασμός να ζει ο άνθρωπος καλά. Ουδέποτε. Αυτό που ως τότε ήταν δηλητήριο, τώρα τον τρέφει. Ροκανίζουν την ψυχή του και περιμένουν την ώρα που θα αποχωριστεί από το σώμα. Τότε που θα μπορούν να την ταΐσουν με ακόμη μεγαλύτερα βάσανα στο σκοτάδι της γέννας. Βλέπετε, χαίρονται, όχι μόνο να μην έχουν να φάνε άνθρωποι εδώ πέρα, αλλά και εκεί να ταΐζουν από το διητήριο της γέννας του πυρός, όπως λέει ο Κύριος. Και ο Δαβίδ λέγει, όλοι το έχουμε ακούσει στα αναγνώσματα, «Κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου». Κατεδίωξε ο εχθρός, ο διάβολος, την ψυχή μου. Και τι άλλο έκανε, εταπείνωσε εις γη τη ζωή μου. Την ταπείνωσε εξευθελιστικά και στη γη τη ζωή μου και όχι μόνο αυτό, την ταπείνωσε εδώ, αλλά εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνας και με έριξε στα μπουντρούμια του σκοταδιού σαν να είμαι από αιώνας πεθαμένος. Μέσα στους νεκρούς. Τα διαβάζει η Εκκλησία μας. Αλλά
Δεν προσέχουμε. Να δούμε τι είναι αυτά που μας λένε. Το ξαναδιαβάζω μια φορά. Ο διάβολος κυνηγάει την ψυχή του ανθρώπου. Και άμα την πάρει, την καθυλώνει στη γη. Στην ίδια επάνω. Την καθυλώνει στην ίδια επάνω. Την κολλάει επάνω κυριολεκτικά. Να μην έχει αισθητήρια πνευματικά. Είναι ο πρώτος άδης εδώ που ζει η ψυχή όταν την έχει δεμένη ο διάβολος. Και θυμάστε και εκείνο το άλλο. Λέει να μην λύσω το παιδί του Αβραάμ. Πού το έδεσε, λέει ο διάβολος, 38 ολόκληρα χρόνια τη γυναίκα αυτή που ήταν συγκύπτουσα. Ναι, και την έκανε καλά ο Κύριος, είπε, την είχε δεμένη 38 ολόκληρα χρόνια ο διάβολος. Έδισε ο Σατανάς, έδισε, την είχε δεμένη. Και αυτός αυτό κάνει. Τις ψυχές που τον ακολουθούν, ταΐζει, τους κολλάει στη γη, ζουν την ηλική ζωή και στη συνέχεια τους μεταφέρει στον Άδη που το ονομάζει εδώ «Εκάθισε με εν σκοτεινής», με έβαλε να καθίσω στα σκοτάδια σαν να ήμουν νεκρός από αιώνες. Εκεί οδηγεί τον άσωτο ο πειρασμός. Για να δώσουμε και την καλή μας λήξη. Δεν θα πρέπει να του κάνουμε τη χάρη. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε και το καλό εαυτό μας που του ανήκει. Και δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά να του παραδώσουμε αυτό το μαύρο εαυτό που φτιάχνουμε μόνοι μας. Μόνοι μας σίγουρα δεν κάνουμε κανένα καλό. Είναι το μόνο σίγουρο. Αν αφαιρέσεις τη βοήθεια του Θεού, μαύρισε η ζωή. Είναι έτσι, πέστε μου κάτι εσείς. Τη μαυρίζουμε τη ζωή. Με το θέλημά του, τη λαμπικάρουμε τη ζωή. Με την Αγία Γραφή τη λαμπικάρουμε τη ζωή. Με την προσευχή τη λαμπικάρουμε τη ζωή. Με τον εκκλησιασμό τη λαμπικάρουμε τη ζωή. Δεν τα θέλει ο πειρασμός εκείνα τα πράγματα. Λοιπόν, έχουμε και τον καλό μας εαυτό. Τον εαυτό εκείνο που του ανήκει και που είναι εντελώς δικός του. Τον Αδάμ με την πρώτη στολή. Τον Αδάμ που βγήκε από τα χέρια του καθαρός. Που ήταν πλασμένος, καλός, λίαν, όπως λέει η Αγία Γραφή. Και που πορευόμενος στο θέλημά του θα γινόταν όχι ηλία, αλλά άριστα καλός. Αυτός ήταν ο προορισμός, να γίνει άριστα καλός. Και όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος, του είχε υποδείξει το δρόμο που θα ανέβει στην κορυφή της τελειώσεως ο Αδάμ. Αυτή είναι η κορυφή, του είπε. Αλλά θα βαδίσει στο δρόμο ένα χρονικό διάστημα. Εγώ ξέρω το χρονικό διάστημα που θα περπατήσεις για να ανέβεις στην κορυφή. Άστο στα χέρια μου, εσύ περπάτα, εγώ σε αναλαμβάνω, μη διαστησόμαστε να πας στην κορυφή. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος, βιάστηκε να φτάσει στη θέωση. Αυτός είναι επιχωρημένος καρπός. Το γράφει ο ίδιος σε μια ομιλία του. Απειγορευμένος καρπός είναι η βιασύνη να θεώσει τον εαυτό του ο Αδάμ. Όχι η υπομονή που, στην οποία τον ενέταξε ο Θεός να πορευθεί για να φτάσει στην κορυφή της τελειώσεως. Και εμείς έχουμε χρέος, ιερό χρέος, αδέρφια μου, να παραδώσουμε τον εαυτό μας στον Κύριο. Θα δούμε άλλο χέρι να μας οδηγεί. Κάτι διαφορετικό εσωτερικά μας, στην ψυχή μας, να λειτουργεί.
θα αντιληφθούμε ότι ζούμε τη βασιλεία του εδώ πέρα. Θα το καταλάβουμε, δεν γίνεται να το καταλάβουμε. Ζούμε τη βασιλεία του. Όταν μας λέει ο Κύριος, και ο Απόστολος Παύλος το λέει, λέει η βασιλεία μου εντός ημών εστί. Και ο Παύλος ο Απόστολος λέει ότι κοιτάξτε, είστε ναός του Θεού και μέσα κατοικεί ο Θεός. Τι είναι ο Θεός? Δεν είναι ο Παράδεισος. Αυτός είναι ο Παράδεισος. Και όταν είπε στον ληστή, αμήν αμήν λέγωση σήμερα με τεμού έσαι το Παραδείσο, σήμερα τώρα που θα τελειώσεις τη ζωή σου στο ξύλο επάνω του Σταυρού, μαζί στον Παράδεισο. Που σημαίνει, εγώ μαζί σου, εγώ είμαι ο Παράδεισος. Χάνει ο κόσμος. Χάνει ο κόσμος που δεν θέλει να ασχοληθεί με τον Κύριο, να δει διαφορετικά τα πράγματα. Οι Άγιοι και μέσα στη βαριά θλίψη, κατά κόσμο όμως θλίψη, τους χάιδευε το Άγιο Πνεύμα και ζούσανε γλύκα, όχι πίκρα, γλύκα. Τη φωτιά την έκανε δροσιά στους τρισπέδες. Να μα διαβάσετε τους επτά πέδες της Σολομονής και του Ελεαζάρου που θυσιαστήκανε στην Παλαιά Διαθήκη, να δείτε μια ομορφιά εκείνα τα παιδιά που λέγανε «Κόψε μου τη γλώσσα, εγώ θα υμνώ εσωτερικά το Θεό». Και η φωνή μου θα ακούγεται καλύτερο. Όταν μου κόψει τη γλώσσα και δεν υμνώ το Θεό, έλεγε ένα παλικαράκι που το θυσίασε ο άρχοντας ο άθεος, έλεγε «Τι γλώσσα θα μου κόψεις». Μα εγώ μιλάω με την ψυχή μου στον Κύριο. Και ο Θεός, όταν δεν μιλάμε, ακούει καλύτερα, όταν σιωπάμε. Είναι ένα μαρτύριο γεμάτο μεγαλείο. Και τη μάνα να στέκει στο τέλος και να «Παιδιά, μην κάνετε πίσω βήμα. Για τον νόμο του Κυρίου φύλακες να γίνετε». Και να πείτε «Όχι στα άθεα προστάγματα». Και γλύκαινε, λέει ο Θεός, το μαρτύριό τους. Και γινότανε μαρτύριο παραδείσιο. Εμείς, αν παραδοθούμε στα χέρια του Κυρίου, αν παραδοθούμε, κέρδος έχουμε. Έχουμε τον Κύριο παρόντα μέσα μας. Δεν θα χρειαστεί να κάνουμε τη μετάνοια του ασώτου, γιατί ήδη εν μετανοία θα είμαστε. Και ο Κύριος θα μας έχει αγκαλιάσει, παιδί μου, εγώ σε περίμενα. Στο σπίτι μου είσαι τώρα, έλα λοιπόν να τραγουδήσεις ύμνο στην τριαδική θεότητα μαζί με τους αγγέλους που σε περιμένανε. Αυτό μας περιμένει. Από εδώ φεύγουμε, σίγουρα το ξέρουμε ότι θα φύγουμε. Είναι σίγουρο. Το πότε είναι στα χέρια του, αλλά αν ζούμε το θέλημά του, αν ζούμε το θέλημά του, είμαστε στο χώρο των Αγίων. Ας μην είμαστε Άγιοι. Θα μας κάνει ο Κύριος Αγίους. Ζούμε κάτω από το θέλημά του, που είναι Άγιο το θέλημά του. Και επομένως αγιάζει το θέλημά του. Δεν αγιάζουμε από μονάχοι μας. Δεν έχουμε τη δύναμη να κάνουμε τίποτα χωρίς τη δύναμη του Κυρίου. Εμείς το μόνο που έχουμε να πούμε ότι Κύριε, εγώ αμαρτάνω, Συ ελέησαμε. Αυτό είναι όλο και όλο. Εύχομαι να μας φωτίσει ο Κύριος, να καταλάβουμε ότι αυτά που γράφουν οι γραφές μέσα δεν είναι θέμα γνωστικό του νου. Λέει, το ξέρω μωρέ, το έχω ακούσει από μικρό παιδί την παραβολή του ασώτου. Αχ άνθρωπέ μου, δεν είναι αντικείμενο του νου. Είναι αντικείμενο της πίστεως. Κάθε τι που διαβάζεις, της πίστεως, λέγει επίστευσα, διό ελάλησα. Λέει, όταν λέει πιστεύεις, η πίστη σε μαθαίνει τι είναι αυτό που διαβάζεις, όχι το μυαλό σου. Αυτή σε καθοδηγεί. Δεν είναι το μυαλό, κάνουμε λάθος. Το μυαλό βέβαια σου δίνει τα γράμματα. Αλλά δεν φτάνει το μυαλό να καταλάβεις το βαθύτερο νόημα. Τι παράδεισος κρύβεται μέσα σε κάθε λόγο του Κυρίου, εκεί σε οδηγεί η πίστη. Φύση.
Όσο παραπλανήσει, γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, στην εκκλησία μας το λέει μέσα, λέει, κάποτε είμαστε μωρά παιδιά. Και δεν λέω όταν ήταν μωρό από τη μάνα του, μωρό σχετικά με το έργο του Θεού. Και μιλάγαμε και περπατάγαμε σαν μωρά παιδιά. Αργότερα γίναμε παιδιά. Καταλάβαμε κάτι περισσότερα με τη δύναμη του Θεού. Μετά γίναμε νέοι και μετά λέει φτάσαμε σε άνδρα τέλειο πνευματικά. Άνδρα τέλειο, είναι τη σημασία τους. Είναι, υπάρχει στάδια πνευματικής πρόοδου. Και το τελευταίο στάδιο είναι άνδρας τέλειος εις μέτρων ηλικίας. Φτάνει ο άνθρωπος σε μέτρο πνευματικό τελειώσεως ηλικίας του Ιησού Χριστού. Το γράφει ο Απόστολος Παύλος. Μόνον έτσι φτάνει ο άνθρωπος και καταλαβαίνει. Με τούτο εδώ τίποτα. Θα χτυπάει ξύλο συνεχώς. Μόνο ανοίγεις, διαβάζεις. Α, καημένη γριούλα. Ποιος ξέρει ποια γριούλα ήταν αυτή που πήγε αγόρασε μία διαγραφή στο βιβλιοπωλείο. Αγράμματη εντελώς. Ξέρεις γιαγιά γράμματα? Όχι, παιδί. Και τι την κάνεις την αγιαγραφή? Θα την έχω να με φυλάει, αλλά κι άμα έρχεται κανείς να του λέω, διάβασε μου, παιδί μου, ένα κομματάκι, να δω τι λέει εκεί μέσα ο Θεός. Αυτή την απλότητα. Αυτή η απλότητα τα λέει όλα. Η απλότητα αυτή τα λέει όλα, κερδίζει το Θεό. Τούτο εδώ το μυαλό και τα χαρτιά από τα πανεπιστήμια, τον διώχνουν το Θεό από πάνω. Το διώχνουν το μυαλό. Το μυαλό ψάχνει να βρει αυτά που δεν περιεργάζονται. Αυτά που δεν μπορεί να τα ανακαλύψει η ανθρώπινη λογική. Και που είναι αντικείμενο της πίστεως, που είναι αποκάλυψη. Δεν τα βρίσκει η λογική. Τα βρίσκει η πίστη. Μόνο έτσι θα φτάσει εκεί που χρειάζεται. Ό,τι σου λέει εκκλησία, αυτό είναι και άγιο. Δεν θα κοιτάξει εμένα που είμαι αμαρτωλός, αλλά θα κοιτάξει τι σου λέει η γραφή. Μην μπερδεύει τα πράγματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να μας φωτίζει ο Κύριος. Να μας φωτίζει ο Κύριος. Εγώ δεν έχω τίποτα άλλο. Τρέπετε κάτι μου, παιδιά. Στο Ισραήλ που πήγα αρκετές φορές. Ναι. Στα κρεοπολία. Δυνατά όμως, ε. Στα κρεοπολία δεν υπάρχουν χοιρινά. Ναι. Αλλά πώς έχουν. Αυτοί που είναι οικονομικοί ανεξάρτητοι έχουν μιλήσει με τον κρεοπόλη και λέει φέρε μου άσπρο κρέας. Δεν το ονομάζουν χοιρινό. Από ντροπή δηλαδή. Ναι. Προς τους ανθρώπους. Στο Θεό όμως αμαρτάνουν, γιατί είναι απαγορευμένο το χοιρινό στο Ισραήλ. Διαπαντός. Δεν υπάρχει. Αλλά λέει το έχουν μετανομάσει λευκό κρέας, άσπρο κρέας. Όπως εδώ τα καιρικά φαινόμενα, έτακτα καιρικά φαινόμενα, δεν λένε θεομηνίες. Εκεί είναι η ευγένεια. Η ασεβία. Ασέβεια έχει πληθύνει. Πρέπει να το καταλάβουμε. Πρώτα έρχεται στον άνθρωπο η ασέβεια και ο εγωισμός και μετά τα ισοπεδούν τα πάντα. Μετά δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Μετά ό,τι τα κάνει πιστεύει ότι είναι σωστά. Ναι. Εγώ θα επαναλάβω και θα τελειώσω ότι το μεγαλύτερο αμάρτημα του ελληνικού λαού είναι η άχνοια. Είναι πίκτρα σκοτάδι, δεν ανοίγουν βιβλίο να δουν τι λέει ο Θεός. Η άχνοια την εκμεταλλεύονται όλοι οι λύκοι, όλα τα ζακάλια της νύχτας που ορμάνε για να αλλάξουν την πίστη. Αυτό τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Άγιος ο Θεός, 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 Άγιος ως και εμείς αφήνουμε συμφιλέτες ημών και εμείς δεν έχεις εμάς τους μυαλούν αλλά έχεις εμάς από το πολύ διεχόμενο τον Αγίο Πατέρα του ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός και λέει και σώσου εμάς. Και πάλι ευχαριστώ πολύ, μου χαρίζετε μια ώρα την ωραίτερη που περνάω.